πιστεύω ότι αυτό εδώ είναι το καλύτερο μέρος για να κάνεις αυτό εδώ. Yay. Κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Σήμερα, από ό,τι έχετε δει από το τίτλο του βίντεο, θα πάω Κοζάνη για 3 ολόκληρες μέρες και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι ένα υπέροχο τρίμερο. Γιατί όχι μόνο θα περάσουμε τον πρόμο που έχω, θα δω τον πρόμο που έχω να το δω πάρα πολύ καιρό και θα κάνουμε πράγματα μαζί, και το καλύτερο είναι θα πάμε να δούμε το Avengers Endgame, που πραγματικά πιστεύω ότι... Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι να πιστέψω. Πιστεύω ότι θα είναι η καλύτερη ταινία που θα δω ποτέ πραγματικά. Αλλά ας μην χάνουμε όλο χρόνο, γιατί έχει μόνο ένα δρομολόγιο για Κοζάνη και μετά έχει ξανά την Κυριακή. Και εγώ θα να φύγω τώρα, γιατί και μετά, αν το χάσω το λεωφορείο, δεν έχει άλλο λεωφορείο. Οπότε πάω να ετοιμαστώ και φύγαμε. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα στην Κοζάνη, όπως βλέπετε. Χθες πήγαμε, είδαμε το Avengers Endgame ως στην πρώτη μέρα. Δείτε μερικά πλάνα από χθες και το πρώτο reaction μου. Λοιπόν, μόλις είδαμε το Avengers Endgame και ένα έχω να πω, δηλαδή τι επικό τέλος ήταν αυτό, δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει κλείσει καλύτερα μια τέτοια ταινία, δηλαδή πώς θα το πω, εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια τεράστια ειδονή, μια τεράστια ευχαρίστηση, γιατί ήταν αυτό που ονειρευόμουν από μικρός, δηλαδή ήθελα να δω μια τέτοια μάχη, τέτοιου σκέλους, δηλαδή να δύο στρατεύματα, οι καλοί και οι κακοί, να πολεμάνε και απλά μόλις το είδα αυτό, να μπαίνουν όλοι έτσι, spoiler alert, από τις πύλες του Dr. Strange και να ορμάνε ο ένας τον άλλον εκεί, να μαζεύονται όλοι και να λέει ο Captain America επιτέλους το Avengers Assemble μαζί με τη μουσική και όλα αυτά, και όλο αυτό το κλίμα ήταν αλλού, και γενικά όλη η ταινία ήταν αλλού. Προφανώς είχε και τα... είχε και κάποια κακά, αλλά δηλαδή, ας πούμε, spoiler alert, τον Thor ας πούμε, που ήταν κακό έτσι όπως τον κάνανε, αλλά ήταν ρεαλιστικό και έτσι και χιουμοριστικό. Αλλά απ' την άλλη, ας πούμε, έφαγε λίγο νερ. Αλλά ναι, είχε και κάποια καλά σημεία. Προφανώς είχε περισσότερα πολύ καλά. Και ειδικά το τέλος. Αλλά είχε έτσι και κάποια σημεία που ήταν έτσι κάπως κακά, να το πει κάποιος. Αλλά γενικά η ταινία ήταν άνετα 9,8 στα 10. Και ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε βγει εδώ πέρα να εξερευνήσουμε κάποια άγνωστα μέρη στην Κοζάνη, που πιστεύω ότι δεν τα έχουν εξερευνήσει πολύ, και ψάχνουμε να βρούμε έτσι μια θέα. Την έχουν δει κάποιοι. Πιστεύω όλοι την έχουν δει πια. Πολλοί την έχουν δει. Δεν είναι, τι είναι αυτό που έχουν δει και την είδαν. Ναι, αυτή ναι. Η πόλη είναι ένας ανοιχτός υπόνομος. Ένας βόθρος. Τι λες. Μυρίζεις κατήλα. Και ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον δρόμο και εξερευνούμε. Δεν ξέρουμε που θα βγούμε. Έχουμε εδώ μια θέα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο από αυτό. Οπότε συνεχίζουμε να δούμε αν θα τη βρούμε.
ακόμα. Δεν έχουμε βρει κάτι. Ψάχναμε μέχρι και στο Google να δούμε αν υπάρχει κάτι που να μην έχουμε δει. Αλλά τίποτα. Συνεχίζουμε. Παπαπα, αρχηγός. Παπαπα. Λοιπόν, και μετά από πολλές ώρες εξερεύνησης και μήπως άσκοπης εξερεύνησης, γιατί πήγαμε, μετά ψάξαμε σε ένα μέρος που δεν έβγαινε πουθενά, ήταν απλά ένα δάσος και όλα ανεβαίναμε και δεν βγήκε πουθενά. Γυρίσαμε πίσω και τελικά ήταν πίσω, είχαμε περάσει από εκεί, αλλά το παρατηρήσαμε. Είδαμε μετά κάποιους άλλους να ανεβαίνουν και μετά το καταλάβαμε ότι εδώ πέρα είναι η θέα. Και απλά δεν έχω κάτι να πω. Τα λέει όλα εδώ πέρα. Πιστεύω ότι αυτό εδώ είναι το καλύτερο μέρος για να κάνεις αυτό εδώ. Yay! Να και βλέπουμε εδώ λίγο θέα. Και το κινητό εδώ. Λοιπόν, καλά νέα. Ακόμα ζει. Δεν ξέρω πώς. Μη ρωτάτε γιατί. Αλλά ακόμα ζει. Πήγαμε να το κυδέψουμε. Δεν το σχόλεσα, αλλά πώς. Τα καταφέραμε, αγαπημένο μόνο. What? Πιστεύω ότι σε αυτή τη θέα είναι καλύτερο να φορέσεις κουκούλα για να βγεις φωτογραφία. Assassin's Creed. Σαν να χύθηκες πάνω σου είσαι. Τρίτη μέρα σήμερα στην Κοζάνη, στο ίδιο μέρος, αλλά αυτή τη φορά με άλλα ρούχα. Έχουμε έρθει πιο επίσημα, έτσι, για πιο επίσημες φωτογραφίες, γιατί χθες ήταν έτσι και καλά δοκιμαστικό. Τώρα θα λέτε τι μαλακίες κάνετε, ρε μαλάκες. Εντάξει, προφανώς τι άλλο θα κάνουμε, μαλακίες θα κάνουμε. Λοιπόν, ήρθαμε ξανά εδώ πάνω. Ναι, μεν σας έδειξα χθες τη θέα, αλλά θα σας δείξω και σήμερα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τέλεια, δηλαδή θα τις έδινα 8 στα 10 γιατί έχει κάποια δέντρα και δεν τα βλέπεις όλα. Και μετά λέμε να πάμε και πιο κάτω που από εκεί νομίζω τα βλέπεις όλα και βρήκαμε κάτι. Εν τω μεταξύ, χθες ήταν δίπλα μας και απλά λέγαμε ότι θα είναι πιο πάνω και είδατε από τα clips ότι ανεβαίναμε ένα δάσος και ήταν απλά δάσος. Συνεχίζαμε να ανεβαίναμε και λέμε σίγουρα είναι πιο πάνω, ρε μαλάκα, σίγουρα. Οπότε ναι, μπορεί να είναι και εγκαταλειμμένο κτίριο. Παρ' όλα αυτά έρχεται κόσμος για να βγάλει φωτογραφίες και για να αράξει εδώ πάνω. Απλά δείτε. Εν τω μεταξύ μου ήρθε ως ιδέα τώρα να κάνω το trend αυτής της εβδομάδας, it's amazing, και το αυτό. Αλλά δεν πρόκειται να πέσω εκεί πέρα. Έλα, δείξε μας λίγο τον αρχηγό, δείξε μας λίγο. Τι γίνεται, πουτάνες. Τι γίνεται, πουτάνες. Παπαπ, μπαμπά σας. Μπαμπά σας. Δείξε μας λίγο μπράτσο, δείξε μας λίγο μπράτσο. Αυτό το σώμα είναι καλλιγραμμένο σώμα Θεού, φτιαγμένο ακριβώς για μένα. Έχω σαπίσει εδώ στο LOL για εσάς, πουστόπαιδα. Αντί να έχω ένα σώμα τώρα Θεού, να ρίχνω το full strife, να το γαμάω. Και το κλείσα.
τελείωσε το photoshoot. Πάρτε μερικές φωτογραφίες από αυτές που βγάλαμε. Δεν μπορούσα να βλογκάρω γιατί πραγματικά έπιασε ένα κολόβροχο από την Κοζάνη που εντάξει πήγα στη στάση του λεωφορείου για να πάω το λεωφορείο και τα παπούτσια μου έγιναν βάρκες, η τσάντα μου έγινε χάλια, όλα τα ρούχα μέσα σχεδόν έγιναν χάλια και ανέβηκα στο λεωφορείο και όπως είδατε από το κλιπ άλλαζα στη γαλαρία. Πήγα στη γαλαρία, ευτυχώς ήταν πολλά, 5-6 άτομα εδώ μέσα στο λεωφορείο, κανείς δεν κοίταξε και άλλαξα εκεί πέρα κάλτσες, παντελόνι και μπλούζα. Και μετά και εδώ έβρεχε, αλλά ευτυχώς τα κατάφερα και δεν μπορούσα να βλογκάρω καθόλου γιατί ήμουν χάλια. Και μέχρι και τώρα βρέχει, δηλαδή βρέχει, βγάζει ήλιο το πρωί, βρέχει λίγο το μεσημέρι και μετά ξανά βγάζει ήλιο και μετά ξανά βρέχει, δεν ξέρω τι έχει πάθει καιρός. Όλοι έχουμε τα ψυχολογικά μας, είναι η αλήθεια. Οπότε παιδιά, αυτό είναι το vlog για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να το απολαύσετε. Αν το απολαύσετε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα follow στο Instagram, θα έχω το link από κάτω. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να χαμογελάτε και να παίρνετε υπέροχα. Γεια σας!